ζήσουν τα δικά του πείματα στον δρόμο του κοινωνικού. Άρα σημαίνει ουσιαστικά πρώτον να ξεκινήσει να δίνει μια έναρξη τη συζήτηση για την διευθέτηση του χρέου. Από εκεί και πέρα το δεύτερο και τέταρτο στο οποίο συζητήσαμε είναι στις αγορές. Θα υποθέσουμε ότι αυτό είναι και τα βασικά και τα στρατηγικά τη ομιλία τη Ακρόπολη σε λίγο εκεί, αυτό το μουσείο τη Ακρόπολη του Αρουσιάννη. Οι προπολίτε μα λένε ότι τα δύο βασικά στοιχεία τη ομιλία του κ. Σαμαρά θα είναι αυτά. Θα είναι μια περιγραφή τη δημοσιονομική προσαρμογή στην οποία απέτυχε η χώρα μα και από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνει. Το βλέπει που έχει βγάλει το τσουτσούνι το που κάτω και γυρνάει. Το βλέπει. Στην Αθήνα, στην Ιταλία. Την κυρία Μέρκελ θα την δεχτούμε την ερχόμενη Παρασκευή και είναι κάτι για το οποίο η ελληνική κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη, διότι αυτό είναι ένα ακόμα σημείο ότι η ελληνική κυβέρνηση και η αξιοπιστία τη χώρα μα έχουν κρατήσει το στερέωμα. Και ούτω ή άλλω αυτό το οποίο περίμενε η ελληνική κυβέρνηση σήμερα από τι δύο συνεδριάσει Eurogroup και ECOFIN ήταν πολύ θετικέ δηλώσει, ακόμη και στι συναντήσει που είχε πρωτοβουλία στην Ελλάδα, ήταν για το οποίο έγινε και από τον κύριο Σόιμπλε και από τον κύριο Τάισον. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο, Φιλιππίδη, για να δούμε λίγο ποιο ήταν το κλίμα πρώτα απ' όλα στις συνεδρίες του Eurogroup, αλλά και τα βασικά μηνύματα που έστειλαν οι υπουργοί. Λέω ότι σε έπιστα από εκεί, πάνε να το βάλεις στη θέση. Από την Ελλάδα, για την Ελλάδα. Ήταν μια καλή μέρα, μια εξαιρετική μέρα για την ελληνική οικονομία. Η ελληνική κυβέρνηση έπραξε αυτό που περίμενε, δηλαδή σχόλια στα όρια του πληθύραμπου και θα λέγαμε και δηλώσεις οι οποίες διαπίστωναν την πρόοδο του στο δημοσιονομικά, αλλά κυρίως διαφορετικά εκεί για τα οποία στο όλο το προηγούμενο διάστημα έγιναν κίτρινες κάρτες λόγω της υστέρησης παρουσίας στη χώρα μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι και βασικό όπλο αποτέλεσε και η ψήφιση του επόμενου σχεδίου, αλλά και οι προωθούμενες διαρθρωτικές αλλαγές που ετοιμάζονται για το επόμενο διάστημα. Όλα αυτά συνετέλεσαν σε ένα εξαιρετικό κλίμα και σε ένα νέο προγραμματισμό.